Χρυσά Θόη! Πάμε. Χωρίς ίχνος εκδίκησης εμφανίστηκε στην κατάθεσή του ο Μιχάλης Λεμπιδάκης. Ο ίδιος χαιρέτησε τους κατηγορούμενους και άρχισε να περιγράφει με ήπιους τόνους τα όσα εφιαλτικά έζησε για 6 μήνες στα χέρια των απαγωγέων του. Κύριε Λεμπιδάκη, σας είπε χωρίς ίχνος εκδίκησης. Μια ίδια στάση σήμερα στην κατάθεσή σας. Προσωπικά δεν αισθάνομαι μίσος. Αισθάνομαι λύπη για αυτούς τους ανθρώπους που έπραξαν αυτό που έπραξαν και θα πρέπει τώρα να περάσουν κάποια χρόνια όσοι κριθούν ένοχοι στη φυλακή. Για τη στιγμή της ενέδρας περιέγραψε ότι μόλις είδε τον δράστη με την κουκούλα και τη βαριοπούλα, κατάλαβε ότι πρόκειται για απαγωγή. Με ρώτησε ένας αν είμαι τσιπαρισμένος. Μάλλον το είχε δει σε ταινία του Σταλόνε. Σε ρωτήσεις για το τι σκεφτόταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα και αν φοβόταν για τη ζωή του, απάντησε. Σκεφτόμουν πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα διαρκέσει τόσο. Για το φόβο, προσπαθούσα να το βάλω στο βάθος του μυαλού μου, στο υποσυνείδητό μου, για να μην φοβάμαι για τη ζωή μου. Για τα λίτρα που ζητούσαν αρχικά οι απαγωγείς, ύψος 100 εκατομμυρίων ευρώ, ο επιχειρηματίας ανέφερε. Όταν το διάβασα στην εφημερίδα, τους είπα ότι το ποσό είναι εξωφρενικό. Τα χρήματα που ζητούσαν ήταν πολλά. Ο εχθρός μου ήταν ο χρόνος. Μου απάντησαν ότι είχαν εσωτερική ενημέρωση και ότι η πραγματική απαίτησή τους ήταν 20 με 35 εκατομμύρια ευρώ. Στο ερώτημα πού αποδίδει την οικονομική τους απέτηση, ο επιχειρηματίας απάντησε «η απληστία». Ενώ στο ερώτημα για το αν πίστευε ότι θα κινδύνευε η ζωή του, ο Μιχάλης Λεμπιδάκης απάντησε «ήταν κακοποιή αλλά όχι δολοφόνη. Δεν κινδύνευε η ζωή μου. Μου είχαν πει ότι ο μεγάλος αρχηγός θέλει να κάνει ρεκόρ σε λίτρα. Ό,τι κάνουν ότι τους έλεγε ο μεγάλος αρχηγός, ότι εκτελούσαν εντολές και ότι είχαν ανάγκη τα χρήματα. Τα 15 με 16 άτομα που ήρθαν σε επαφή μαζί μου μου φέρθηκαν ανθρώπινα. Υπήρχαν φατρίες οι οποίες συνεργάζονταν μεταξύ τους, ενώ είχαν προσθεθεί νέα πρόσωπα. Όλοι τους φορούσαν κουκούλες και γυαλιά ηλίου. Σε δύσκολη στιγμή, δύο κατηγορούμενοι μου κράτησαν το χέρι για να με παρηγορήσουν. Πιστεύω ότι η εγκέφαλη είναι εδώ. Δεν θα απαντήσω σε τέτοιες ερωτήσεις, αυτά είναι θέματα νομικά. Ευχαριστώ. Στο πρώτο κρυσφύγετο, οι δράστες έδειξαν μια χειροβομβίδα στο Μιχάλη Λεμπιδάκη, λέγοντάς του ότι το σπίτι ήταν καλωδιωμένο. Στο δεύτερο κρυσφύγετο, ο επιχειρηματίας ζήτησε να δει το Καλάσνικοφ χωρίς σφαίρες για να περάσει όπως είπε η μέρα. Με τον ίδιο να περιγράφει τα κρυσφύγετα, αλλά και τους Ταλιμπάν που υπήρχαν σε μεγάλη απόσταση, όπως του είχαν πει. Μίλησε μόνο για πραγματικά περιστατικά, δεν προσπάθησε ούτε να επιβαρύνει ούτε να ελαφρύνει τη θέση κανενός εκ των κατηγορουμένων. Στην πολύωρη κατάθεσή του αναφέρθηκε στην καλή συμπεριφορά συγκεκριμένων κατηγορούμενων, οι οποίοι μάλιστα έχουν ομολογήσει την εμπλοκή του στην υπόθεση, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο λεγόμενο Μανώλη, ο οποίος του είπε το όνομά του και που δεν φορούσε μάσκα έξω το παραβάν. Επιβεβαίωσε ότι μερικές ημέρες πριν η αστυνομία δώσει τέλος σε αυτήν την τραγική του περιπέτεια, ο εντολέας μου του πρότεινε να τον απελευθερώσει. Παρόλα αυτά, πάλι από λάθος, μία φορά είδε τη φιγούρα του από την ανοιχτή την πόρτα και εκεί κατάλαβε ότι δεν φορούσε κουκούλα. Όσον δε αφορά τον δεύτερο εντολέα μου, ο οποίος ήταν εργαζόμενος στην ίδια εταιρεία, και από το σωματότυπο και από τα χαρακτηριστικά, αλλά και από την φωνή του, είπε ότι δεν αναγνώρισε καθόλου από αυτά τα στοιχεία την παρουσία και την εμπλοκή. Στο ερώτημα και το αν έχει καταλήξει ποια πρόσωπα πιθανόν κρύβονται πίσω από τους διαπραγματευτές, όπως τον ΑΒ και τον Άκη, ο επιχειρηματίας είπε ότι δεν τους έβλεπε και ότι δεν μπορεί να κάνει εικασίες. Σε ό,τι αφορά τις συνθήκες υγιεινής ακρισφύγετα, ο επιχειρηματίας είπε ότι μια φορά έκανε μπάνιο σε μια σκάφη και δεμένο στο χέρι και ότι συνολικά έκανε 4 φορές μπάνιο, ενώ 3 φορές άλλαξε ρούχα. Είστε δυνατός άνθρωπος, κύριε Λεμπιδάκη, είπε η πρόεδρος της έδρας. Με τον Μιχάλη Λεμπιδάκη να απαντά ότι ο άνθρωπος προσαρμόζεται και ότι ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη. Λυπάμαι για αυτούς και τις οικογένειές τους, όμως η δικαιοσύνη είναι η ασπίδα της κοινωνίας. Είναι υποχρεωμένη χωρίς συναισθηματισμούς να κρίνει και να επιβάλλει τον νόμο.